όσοι πιστεύουν με έναν αθώο τρόπο που σπάζει κόκαλα ότι το Ιράν δεν χειραγωγεί την Χεζμπολάχ και την Χαμάς, πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν κάνει μόνο αυτό, εφόσον αυτό που είδαμε τώρα στην Κύπρο με την σύλληψη των δύο Ιρανών, οι οποίοι σχετιζόταν με τους φρουρούς της Επανάστασης, αποδεικνύει ότι προετοίμαζαν χτυπήματα εναντίον των Ισραηλινών που βρίσκονται στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όπως το βλέπουμε και με την Γεμέν, όπως το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, σποραδικά υπάρχουν άνθρωποι, ακόμα και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν να κάνουν κινήσεις με την προσέγγιση του Ιράν και ουσιαστικά στοχεύουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το στρατιωτικό επίπεδο ούτε με το πολιτικό επίπεδο, απλώς επειδή είναι Ισραηλινοί και μένουν στην Κύπρο, μπορεί να αποτελούν στόχο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί, με ποια έννοια, ότι άμα δεν τους προστατέψουμε αυτούς τους αθώους όπου και να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι δεν είμαστε μία ασπίδα ενάντια στη βαρβαρότητα, γιατί αυτοί δεν εμπλέκονται σε απολύτως τίποτα. Και βέβαια το γεγονός ότι αυτή η πράξη βαρβαρότητας που έγινε στις 7 Οκτωβρίου καλύπτει όλο το θέμα και ουσιαστικά αποδεικνύει το μέγεθος της βαρβαρότητας της Χαμάς, καταλαβαίνουμε ότι και δικοί μας άνθρωποι, όχι μόνο τουρίστες, πολίτες, κινδυνεύουν, γιατί αυτή η προσέγγιση δεν έχει καμία σχέση με τον ανθρωπισμό, θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει όποιον θέλει από τη στιγμή που ανήκει στο εβραϊκό κράτος, όπου και να βρίσκεται, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς πρέπει να είμαστε σε μια φάση εγρήγορσης και να τους προστατεύουμε αποτελεσματικά, όπως το έκανε και τώρα η Κύπρος.